απαντήσω. Καλώς, για δύο λεπτά νομίζω υπάρχει. Αν δυνατόν λίγο παραπάνω, κύριε Πρόεδρε. Επειδή και ο κύριος και ο προηγούμενος ομιλητής και άλλοι ομιλητές θέσανε κάποια ζητήματα στα οποία οφείλω να απαντήσω. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια άχαρη τριλογία. Εφετείο, 14χρονος και παπάς. Στο εφετείο, το βίντεο της Γάδα έδειξε ποιος άρχισε τα επεισόδια. Μια εβδομάδα φωνάζατε ψέματα για την αστυνομία. Για να ξυπνήσετε φαντάσματα. Σας το είπα, τα υπολείμματα στράτευσης που σας έχουν απομείνει δεν μπορούν να γίνουν στρατός. Γιατί δεν έχετε απόψεις, δεν έχετε πεποιθήσεις, έχετε μόνο αναχρονιστικές κραυγές. Δεν τις ακούει πραγματικά κανείς. Το άλλο το ζήτημα με το 14χρονο. Πού τα βρήκατε όλα αυτά τα πονετικά παραμύθια? Δεν τρέπεστε να φτιάχνετε σαπουνόπερες? Να παίζετε με τα παιδιά τόσο χειριστικά, με τόσο εκμετάλλευση? Πρώτο ψέμα. Τον συνέλαβαν χωρίς κατηγορίες. Η αλήθεια, εισαγγελέας και ανακρίτρια ανηλίκων δεν τον άφησαν ελεύθερο. Διέταξαν την κράτησή του για καρουγηματικές πράξεις. Σημειώνουμε πως 9 στις 10 περιπτώσεις ανηλίκων δεν κρατούνται. Ποιος κρίνει λοιπόν τι είναι σωστό, η δικαιοσύνη ή κάποιοι από αυτή την αίθουσα εδώ μέσα? Δεύτερο ψέμα, τον απομόνωσαν σε κρατητήρια στη Γάδα. Δεν είδε ούτε τη μαμά του. Η αλήθεια είναι τους είδε όλους. Τους είδε όλους όσο ήθελε, και τη μαμά του και τους δικηγόρους. Τρίτο ψέμα. Παρακαλώ, τρίτο ψέμα. Παρακαλώ. Κοιμόταν στο πάτωμα. Η αλήθεια, κοιμόταν στο κρεβάτι του, στην υποδιεύση ανηλίκων, εκεί που πάτε να δείτε πώς ακριβώς είναι οι συνθήκες και πόσο καλές συνθήκες υπάρχουν. Είπα ότι με την ΟΛΕ υπάρχει θέμα σοβαρό και συνολικό. Έχουμε ευθύνη για να στηρίξουμε την νεολαία, γιατί η κατάσταση τους πιέζει αφόρητο. Κανείς δεν θέλει να κυνηγά, κύριε Πρόεδρε, θέλει ούτε την ανοχή σας, παρακαλώ, να κυνηγά 14χρονα. Όμως η αστυνομία δεν έχει επιλογές όταν σκάνε μολότοφ. Αυτό πρέπει να το καταστήσουμε πολύ καθαρό. Είναι λύση να κάνει τα σαραβαμάτια? Στο εφετείο, κατά την καταδίωξη, έπεσε βροχή από μολότοφ. Πολλές από αυτές ήταν από ανήλικους. Να μην το δει η αστυνομία? Για το Χρυσαυγίτη Φιγόπινο Παπά. Δώσατε χερέκακα όλη σας τη δύναμη, τα ρέστα σας. Θεωρήσατε ότι επιτέλους η αστυνομία και ο Χρυσοχοίδης δεν τα κατάφεραν. Στην ουσία ζητάτε να παραβούμε κανόνες κράτους δικαίου για να παρακολουθήσουμε ένα κατηγορούμενο που ήταν μέχρι προχθές παπάς. Το ίδιο είχατε ζητήσει πριν από λίγες μέρες για το λαγό ο οποίος, όπως ξέρετε, τη χάνει ασυλίας. Επίσης, άκρητα ειρωνευθήκατε ότι τα σπίτια όλων των κατηγορουμένων ήταν υπό επιτήρηση. Υπάρχουν και τέτοια ζητήματα που η αστυνομία με εντολή του εισαγγελέα μπορεί να επιτηρεί κάποια σπίτια. Και επιτέλους, τι θέλετε, πείτε μας, να επιτρέψουμε το λιντσάρισμα για να ικανοποιηθεί το κοινό αίσθημα? Και θέλετε να λέγεστε αριστερά όλοι εσείς, που από τέτοια καταπάτηση νόμων γέμισαν νεκροταφεία και στέναξε σε φυλακές και ξερονήσια ο τόπος? Και εδώ θέλω να διευκρινίσουμε το εξής. Ελάτε, παρακαλώ. Παρακαλώ, ησυχάστε. Ακούστε με. Ησυχάστε. Παρακαλώ. Αντιγράφετε τη συμπεριφορά των άλλων. Λοιπόν, δεν σας έχω δώσει το λόγο και χαμηλώστε τον τόνο σας, παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Θα διευκρινίσω το εξής. Περάσετε εδώ σαν κομίτης για να μας πείτε τι? Να μας υποδείξετε το τι, το έργο μας? Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ, κύριε Μπογδάνο. Δεν έχετε το λόγο. Και από εδώ συνάδελφοι, παρακαλώ, ηρεμήστε. Θέλω να διευκρινίσω. Γιατί ο χρόνος που χάνετε είναι σε βάρος των συναδέλφων. Θέλω να διευκρινίσω το εξής. Και παρακαλώ για ενημέρωση και της αίθουσας και του ελληνικού λαού. Η υποχρέωση της ελληνικής αστυνομίας σε σχέση με τον παπά ήταν να παρουσιάζεται, να δίνει παρόν κάθε πρώτη του μηνός στο ΑΤΑΦ Παπάγου. Λοιπόν, και πήγαινε κάθε πρώτη του μηνός
και έδινε παρόν. Τελευταίο παρόν 1η Οκτωβρίου. Θέλω να σας πω όμως το εξής. Το λέω για τους ευαίσθητους εδώ. Τους ευαίσθητους απέναντι στο χρυσαυγίτη παπά. Σήμερα πια φυγόπινο. Το Σεπτέμβριο του 2015, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο εισαγγελέας εφετών άλλαξε τους όρους, τους περιοριστικούς που είχε επιβάλει το προηγούμενο Συμβούλιο Εφετών. Και λοιπόν, προσέξτε τώρα. Παρακαλώ, παρακαλώ, μην διακόπτετε. Προσέξτε. Παρακαλώ. Προσέξτε. Δεν ακούγεστε, εντάξει, κύριε Σκουρλέτη. Όχι, όχι, σας παρακαλώ. Προσέξτε. Δεν έχετε το λόγο, όχι, σας παρακαλώ. Προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε. Θα ακουστεί η αλήθεια και θα σας τα πω όλα, γιατί πρέπει να ενημερωθούν όλοι. Λέω λοιπόν ότι ο εισαγγελέας στο Συμβούλιο Εφετών από 3 φορές το μήνα παρών το έκανε 1 φορά. Και από περιοριστικό όρο κάθε βράδυ υποχρεωτικά να κοιμάται στο σπίτι του παπάγου, αυτό το κατήργησε. Δηλαδή, εάν υπήρχε αυτός ο περιοριστικός όρος να κοιμάται κάθε βράδυ ο παπάς στο σπίτι του, η αστυνομία ήταν υποχρεωμένη να πηγαίνει κάθε βράδυ στο σπίτι του. Όλα αυτά άλλαξαν επί ΣΥΡΙΖΑ. Θα πει κανείς, μα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, η ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Υπήρχε λοιπόν υπουργός δικαιοσύνης. Και υπήρχαν και άλλοι αρμόδιοι υπουργοί που θα μπορούσαν να πάνε στον εισαγγελέα του Ορείου Πάγου και να ζητήσουν αυστηρούς όρους. Αλλά δεν το κάνατε. Και σήμερα έρχεστε εδώ και ζητάτε πραγματικά τα αρέστα. Κοιτάξτε. Είστε τριπλό αδίέξοδο. Σε δημοσκοπική υποχώρηση, σε εσωκομματική ρήξη, σε πολιτική ένδια. Και επιστρατεύετε επικίνδυνα όπλα για να επιβιώσετε. Εθνικισμό με τα 12 μίλια, λαϊκισμό με τον παπά και τον 14χρονο και κοινωνικό συντηρητισμό με την παρούσα πρόταση μορφής που κάνατε. Και φυσικά υπάρχει και κάτι ακόμα. Και θέλω να σας το πω ευθέως. Και όχι ασήμαντο. Στοχοποιείτε. Στοχοποιείτε με εχθροπάθεια και σύστημα. Τώρα έχετε στόχο την αστυνομία και το Χρυσοχοΐδη. Αλλά παραμένετε απελπιστικά άστοχοι. Και θα σας πω γιατί. Και τελειώνω. Κοιτάξτε, ο τρόμος και η πάταξη είστε εσείς. Σε διαδηλώσεις στην Αθήνα στο 1ο 7ο του 2019, στη διακυβέρνησή σας ρίξατε 2.135 χημικά και δακρυγόνα. Από τον Αύγουστο του 2019, δηλαδή από τη δική μας διακυβέρνηση ως σήμερα 14 μήνες, σε μεγαλύτερο αριθμό διαδηλώσεων έπεσαν 778 δακρυγόνα. Καταθέτω το σχετικό έγγραφο που αποδεικνύει το λόγο του αληθές. Δηλαδή, στο μισό χρονικό διάστημα, σε λιγότερες διαδηλώσεις, τριπλάσια χημικά. Ποιος ζει στα ψέματα των συναισθημάτων του, των συνθημάτων του και ποιος τρομάζει, ποιος πατάσει λοιπόν. Και μια τελευταία απορία και κλείνω. Τα δίνετε όλα για τον παπά. Αλλά όχι γιατί ο υπαρχηγός της Χρυσής Αυγής είναι επικίνδυνος και διέφυγε. Σας βλέπω να λάμπετε από χαρά. Τα δίνετε όλα για να γατζωθείτε χερέκακα, για να χαρείτε από την γάφα, το φιάσκο, Χρυσοχοΐδη, αστυνομίας, όπως το αποκαλείτε. Σας ρωτάω λοιπόν ευθέως, μιας και είστε τόσο χαρούμενοι, όταν τον συλλάβουμε, γιατί θα τον συλλάβουμε, θα είστε τόσο χαρούμενοι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.